Εγώ προσωπικά είμαι πολύ περήφανος που είμαι εδώ σήμερα, γιατί ο Γιώργος και η ομάδα του έχουν φέρει τόσα πολλά αποτελέσματα στο παρελθόν, φέρνουν τόσα αποτελέσματα σήμερα και έχουν αρχίσει να είναι πρωτοπόροι στον κόσμο του αύριο. Βλέπω πραγματικά μια δυναμική, την καλύτερη ομάδα που έχω δει στην επαγγελματική μου ζωή, πρέπει να το πω. Νομίζω αυτή η επιθεώρηση είναι πραγματικά ένα μοντέλο για μας, για την εθνική ασφαλιστική, και είμαι πολύ 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 σίγουρος ότι και το μετασχηματισμό της αγοράς θα περάσει από ανθρώπους σαν την ομάδα του Γιώργου, που πραγματικά είναι ένα παράδειγμα για όλους μας, και είμαι περήφανος που είναι με την Εθνική Ασφαλιστική και που μας βοηθάει να πηγαίνουμε μπροστά για την επόμενη μέρα. Στον κόσμο του αύριο, ο ασφαλιστής, ο άνθρωπος, θα είναι πάντα στο κέντρο. Αλλά η Εθνική Ασφαλιστική έχει μια υποχρέωση να δώσει στον ασφαλιστή τα εργαλεία που χρειάζεται, τα εργαλεία του αύριο. Και αυτό είναι και τεχνολογία, είναι και απλότητα, είναι και πράγματα που θα επιτρέψουν τον άνθρωπο να κάνει περισσότερα, καλύτερα για τον πελάτη. Και αυτό εμείς έχουμε στο πρόγραμμα επένδυσης πάρα πολλά πράγματα που θα βοηθήσουν τον ασφαλιστή να είναι πιο αποτελεσματικός. Για μένα ήταν χρονιά αλλαγής και ορόσημο. Δηλαδή έπρεπε να αλλάξω λίγο το πώς δουλεύω, γιατί από μόνος γίναμε οικογένεια. Και σαν μπαμπάς της οικογένειας, σωστά μου επιτραπεί η έκφραση, και λόγω της ημέρας επιθεωρητής μου τους αλλάξουν το έχει μάθει αυτό, έπρεπε να βάλω διαφορετική δουλειά. Την ίδια δουλειά, αλλά διαφορετική δουλειά. Από πρώτος ασφαλιστής που τερμάτισα πέρυσι, φέτος τερματίζω δεύτερος ομαδάρχης σε όλη τη χώρα για την Εθνική Ασφαλιστική. Θα γίνει μάθημα αυτή η χρονιά, θα πάμε στην επόμενη. Και το πιο δύσκολο σε αυτή τη χρονιά, εκτός της αλλαγής της δουλειάς, ήταν η συγκράτηση. Πράγμα που κάνει ο επιθεωρητής μου 31 χρόνια. Έτσι. Αρχίζω να εκτιμώ και τις άλλες δομές, όχι μόνο τη δικιά μου. Ο Έλληνας ασφαλισμένος χρειάζεται να μην βρίσκεται προεκπλήξεως. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, αυτά που λέμε τη Δευτέρα, τα υπογράφουμε, τα συμφωνούμε, σε προσλαμβάνει, γιατί δεν είναι πελάτης, είναι εργοδότης σου. Άρα, το πιο σημαντικό που χρειάζεται ο Έλληνας αυτή τη στιγμή, για μένα, σαν πελάτη, σαν εργοδότης, είναι να νιώσει εργοδότης και ό,τι του λέμε να γίνεται. Αυτό. Να μην είναι προεκπλήξεως. Να είμαστε πάντα ακριβώς ό,τι υπογράψαμε. Τίποτα άλλο. Σε αυτό το επάγγελμα θα καλούσα πάρα πολύ κόσμο ο οποίος θέλει να επιχειρήσει, χωρίς να δώσει και να αφαιμάξει κεφάλαιά του, αν αγαπάει τον κόσμο. Θέλει να λέει αλήθεια και δεν βαριέται να δουλέψει και να βγει μπροστά. Αυτή η δουλειά είναι η επόμενη μέρα και ευκαιρία. Καλό όλο τον κόσμο να έρθει κοντά μας, να του δείξουμε τη δουλειά. Έχει αλλάξει η δουλειά, δεν είναι η ίδια όπως πριν. Εύχομαι τον κόσμο να μας αγκαλιάσει όπως το κάνει ήδη. Σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι είμαστε καλά, και όταν είμαστε καλά και έχουμε αρχές και αξίες, μπορούμε να κάνουμε και τη δουλειά μας καλύτερα. Το 2023 ήταν μια συναρπαστική χρονιά με πολλές αλλαγές και στην αγορά και στην εταιρεία. Ανταποκριθήκαμε πλήρως, γράψαμε μια νέα μεγάλη σελίδα, είχαμε μια αύξηση περίπου 16% πάνω σε ένα τεράστιο μέγεθος.
Είχαμε 94% διατηρησιμότητα χαρτοφυλακίου, άλλο εκπληκτικό μέγεθος. 300 συνεργάτες ήταν στην αγορά για να εξυπηρετήσουμε πάνω από 150.000 πελάτες. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι έχουμε πάρα πολύ ευχαριστημένους πελάτες. Οι εισπράξεις μας, το έλεγα, θα το πω και στην ομιλία μου, από το 2012 ήταν κάπου στα 30 εκατομμύρια. Φέτος αγγίξανε τα 69 εκατομμύρια. Είναι ένα μεγάλο γκρουπ, διασφαλίζει πελάτες, συνεργάτες, εταιρεία και είμαι πολύ περήφανος για τη σχέση αυτή και την επόμενη μέρα, η οποία θα είναι ακόμα πιο δυναμική. Άρα δικαιωματικά μπορείτε να μας πείτε τι είναι αυτό που χρειάζεται ο ασφαλιστικός σύμβουλος σήμερα για να μπορεί και να καταφέρνει αυτά τα αποτελέσματα. Ήθος, ταπεινοφροσύνη, διάβασμα, αφοσίωση, εργατικότητα. Αυτή είναι μια συνταγή που δεν είναι μόνο για τον ασφαλιστικό σύμβουλο. Σήμερα όλοι θεωρούν ότι όλα γίνονται εύκολα. Τα πράγματα γίνονται εύκολα όταν εργάζεσαι πολύ και όταν εργάζεσαι έξυπνα. Σήμερα λοιπόν, όταν εργάζεσαι έξυπνα και πολύ, η καριέρα του ασφαλιστικού συμβούλου είναι μια υπόθεση η οποία δεν είναι αμφίβολη, είναι σίγουρη. Και το σημαντικότερο είναι ότι διάβαζα το πρωί ποια είναι τα επαγγέλματα κορυφής από εισοδηματικής πλευράς. Του χρηματοοικονομικού συμβούλου και του ασφαλιστικού συμβούλου είναι στη δεύτερη θέση, με τη μεγαλύτερη πρόσοδο αυτή την εποχή. Άρα εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι όλα αυτά τα αποτελέσματα του σήμερα να μπορούν να είναι παρακαταθήκη και υποκίνηση και κίνητρο δηλαδή για όλους αυτούς τους νέους που θα θέλουν να κάνουν στην δική μας πλευρά καριέρα. Εμείς είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Το σλόγγαν μας είναι ότι υπογράφουμε καριέρες και βέβαια εκείνο που είναι πιο σίγουρο απ' όλα είναι ότι η Εθνική έχει τις καλύτερες αμοιβές για τους καλύτερους συνεργάτες.